Καλησπέρα από το www.abdoula.gr. Είμαστε στο γήπεδο της Χρυσούπολης. Ο αγώνας μεταξύ της ομάδας της Κηπούπολης και του Ατρόμητου Χαλανδρίου ήρθε ισόπαλος 1-1. Μαζί μας έχουμε τον προπονητή της ομάδας της Κηπούπολης, τον Χρήστο Παλίδη. Χρήστο, κάποια σχόλια σχετικά με το αποτέλεσμα του αγώνα? Θα πρέπει να είμαστε πολύ τυχεροί, γενικά το λέω, από την έννοια ότι είμαστε στο πιο όμορφο όμιλο. Όλες οι ομάδες είναι ειλικρινά καταπληκτικές. Σήμερα ο Ατρόμητος Χαλανδρίου μια καταπληκτική ομάδα. Θεωρώ και ότι η δική μου ομάδα είναι έτσι. Και υπάρχει μια εφτάδα ομάδων, οι οποίες παίζουν καιρό ποδόσφαιρο. Και υπάρχουν και άλλες, και οι υπόλοιπες ομάδες έχουν τη διάθεση να παίξουν πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Να μην τους αδικώ, ας πούμε, με τον τρόπο που το εξέφρασα. Είναι ένας όμιλος αμφίροπος. Ειλικρινά σήμερα το παιχνίδι το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Δυστυχώς για μας δεν ήρθε όπως το θέλαμε. Στο 88 ισοφαριστήκαμε. Κλείσαμε τον αντίπαλο, πάραμε πάρα πολύ καλά. Γνωρίζαμε ποιες είναι οι αδυναμίες του, ποια είναι τα αποτελέσματά του. Εργαστήκαμε σε αυτό σκληρά όλη την εβδομάδα. Φάνηκε στο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα του παιχνιδιού. Από μια αλληγορία της άμυνας στο 88 μας ισοφάρισε και φυσικά με την προσπάθεια του αντιπάλου. Να πω καλή συνέχεια στον Ατρόμητο Χαλανδρίου και ότι εμείς αυτό που κάναμε σήμερα θα το κάνουμε μέχρι τέλος. Εμείς μπαίνουμε σε κάθε παιχνίδι, η ομάδα, να πάρει τους 3 πόντους. Όπως τους είχαμε σήμερα από το 88. Μετά το 88 αντιδράσαμε λιγάκι. Για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα έχουμε κόκκινη κάρτα. Δεν είναι από την κυρία κατά μία έννοια. Θεωρώ λίγο τα γεγονότα λίγο ατυχή για μας, συγκυριακά. Δεν θέλω να κρύβουμε πίσω από το δάχτυλό μου. Θα το ξεπεράσουμε κι αυτό. Πολύ ωραία. Αυτή τη συγκυρία δηλαδή ήταν ενδική. Και η ομάδα θα καταφέρει τους στόχους της. Είμαι πεπισμένος. Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.